Οθωμανοί άμαχοι που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Ναβαρίνου μεταφέρθηκαν σε ένα ξερονήσι στον κόλπο της Πύλου με υπόσχεση των αρχηγών του ελληνικού στρατοπέδου για εφοδιασμό και προστασία. Του εγκατέλειψαν όμω χωρί νερό και τρόφιμα, με αποτέλεσμα να αφανιστούν όλοι κάτω από εφιαλτικέ συνθήκε, όπω ιστορεί ο Φραντζή. Έργων των διαπάνθρωπων και σκληρών έργων θηριωδία, ασπλαχνία και ομότητο, καθόλου στους λόγους της ηθικής θεωρούμενων ή και εκδικητικών και το τωσούτων μάλλον, καθώς ον δεν εξήρκει εις τους δυστυχείς αυτούς ότι πεινώντες κατέτρωγον τα των θνησιμαίων πτωμάτων των άλλων ομοίων αυτής ανθρώπων κρέατα, αλλά και μη έχοντες πώς να αποβώσουν εις την ξηράν, ίσως δε ελαίους, άλλων τεινών τείχος της ελάμβανον τα πτώματα των τεθνεώτων και μετεχειρίζοντο ταύτα ως είδο λέμβου, κοπηλατούντες δια των ιδίων χειρόντων, αλλά και κατά τούτο απετύγχανον, καθότι οι Έλληνες δεν τους άφηνον να πλησιάσουν εις την κθυράν ή χωνεύοντες αυτούς ή και εμποδίζοντες παντιοτρόπος την εις την κθυράν έως ότου κατελήθησαν απαντές με αιτίου των τραγικών τέλος. Εντάφθα ο κάλαμος, μη δυνάμενος πλέον να οδεύσει για την εξιστόρηση των συμβάντων δεινών εις τους δυστυχείς αυτούς πρόσφυγας Οθωμανούς, πάβει αφήνων αυτά εις την σιωπήν.